ρόλος του HR στη σύγχρονη εποχή και οι νέες απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις λόγω κυρίως των τεχνολογικών εξελίξεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 21ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού που διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά η KPMG Ελλάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε μετά από 21 χρόνια να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις με αυτή την ποιότητα και με αυτή την προσέλευση. Φέτος έχουμε εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή. Που φαίνεται ότι το κοινό μας, δηλαδή οι άνθρωποι του HR και της διοίκησης, έχουν βρει ενδιαφέρον στα θέματα που καταπιανόμαστε, δηλαδή ποια είναι αυτά, το θέμα της ηγεσίας, το θέμα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, το θέμα της κουλτούρας που πρέπει να διαμορφώσουν οι επιχειρήσεις για να μπορούν να μεταφερθούν σε αυτό το κλίμα, δηλαδή της ψηφιακής εποχής, το ρόλο που παίζει το HR στη διαμόρφωση και από τη μεριά του εργοδότη, του εργαζομένου αλλά και της κοινωνίας. Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Τζον Ματών, ένας από τους πιο καταξιωμένους coaches παγκοσμίως σε θέματα ηγεσίας στον τομέα των επιχειρήσεων. Ο ίδιος μέσω της καθοδήγησής του βοηθά όλους εκείνους που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό προκειμένου να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Ποιο είναι όμως με βάση την εμπειρία του το πιο συχνό λάθος που έχει παρατηρήσει να κάνουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων? One is a big mistake is to put too much credit into yourself. It's okay to believe in yourself and have a strong conviction about yourself. There's no substitute for that. If you don't believe in yourself, why would anybody else? So I love to see that with executives I work with. But it becomes a problem if they go too far. And so I see a lot of that. Overactive ego, believe they have all the answers, huge mistake. The other mistake, I believe, is not being vulnerable. And what I mean by vulnerability is a willingness to look inside and accept that you're just not as good as you think you are. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα φωτεινό παράδειγμα επιχειρηματία, ο οποίος ζητά τη βοήθεια των συνεργατών του, είναι ο επικεφαλής της Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos is a tremendous business person. And just recently he talked about, because he was asked, how have you done what you've done the last number of years? Amazon's an incredible company. I believe he's the richest man in the world. And the answer was, I surrounded myself with people who were better than I was. We need to surround ourselves with people who are outstanding, be open to their feedback, be open to their input. It's okay to ask for help. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ματών, ο οποίος υπήρξε μάλιστα και coach του ιδρυτή της Apple, Steve Jobs, ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να ακούει τους συνεργάτες του, να ζητάει τη βοήθειά τους και να μην φοβάται να δείχνει την πιο ανθρώπινη πλευρά του.